Μετά από έναν περίπου μήνα κλεισίματος, τα κομμωτήρια ανέβασαν και πάλι ρολά με τους πελάτες να δίνουν τη δική τους μάχη για το κλείσιμο ραντεβού. Επιτέλους, ναι, ανοίξαμε. Είναι θετικό. Τα τηλέφωνα ευτυχώς χτυπάνε. Φαίνεται η ανάγκη του κόσμου είναι μεγάλη, φαντάζομαι και ψυχολογική, αλλά και περιποίηση να νιώθει τουλάχιστον όμορφα μέσα στο σπίτι. Το είχαν πάρα πολύ ανάγκη. Με μεγάλη χαρά. Ακούσανε αυτό ότι ανοίγουν τα κομμωτήρια. Ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος και γνωρίζει ότι θα πρέπει να έρχεται σιγά σιγά και έτσι λοιπόν με κατανόηση δέχονται να κλείσουν λίγο αργότερα τα ραντεβού, ούτως ώστε να μην έχουμε πολλά άτομα μέσα. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε και από τον κόσμο? Φοβάται, αλλά έχει και την ανάγκη να έρθει στο χώρο, να φτιαχτεί, να φτιάξει η διάθεσή του και θέλει να τηρούνται τα μέτρα. Δηλαδή, μας ρωτάνε πόσα άτομα θα είναι στο χώρο, αν τηρούνται. Αύριο έχω 2 η ώρα. Το άνοιγμα των κομμωτηρίων προκάλεσε ανακούφιση στους πελάτες, οι οποίοι μετρούσαν κυριολεκτικά τις μέρες με την ψυχολογία τους να αλλάζει προς το καλύτερο, όπως περιέγραψαν στο τηλεοπτικό φακό. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα σήμερα την πρώτη μέρα για να φτιάξω τα μαλλιά μου, να αλλάξω και να ευχαριστηθώ, γιατί όλα χρειάζονται. Μια αλλαγή είναι απαραίτητη και το κεφάλι είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό στο να κάνουμε την αλλαγή στον εαυτό μας για να αισθανθούμε πολύ καλύτερα. Εγώ θα ήθελα να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης, γιατί σαν οικοκυρά κουράστηκα μέσα στο σπίτι και θα ήθελα να μπορώ σε ένα εξωτερικό χώρο να δω 2 φίλους να τα πούμε. Από νωρίς το πρωί τα πιστολάκια πήραν φωτιά, με τα περισσότερα ραντεβού να αφορούν κουρέματα και βαφές. Για βαφή και κούρεμα. Αυτό θέλει βασικά να ανανεωθεί ο κόσμος, να αλλάξει κάτι στην ψυχολογία του. Αυτό είναι που σας λένε και στα τηλέφωνα, φαντάζομαι. Ναι. Και αυτό μας λέγανε και πριν, άντε πότε θα ανοίξετε, να φτιάξω το μαλλί, να κουρευτώ, να λίγο η ψυχολογία μου να ανέβει. Και με μεγάλη χαρά ήρθαμε, απολυμάναμε τους χώρους, τόσο εγώ όσο και όλοι μου οι συνάδελφοι. Εμείς, παρόλο που έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, 130 τετραγωνικά, έχουμε δικαίωμα να έχουμε 5 πελάτες μέσα στο χώρο μας. Ραντεβού αυτής της εβδομάδας έχουν κλείσει σχεδόν όλα, σχεδόν, και πάμε τώρα στην επόμενη. Τι σας λένε οι πελάτες που ήρθαν οι πρώτοι πελάτες? Είναι η κλασική ατάκα, δεν πειράξαμε τα μαλλιά μας, σας περιμέναμε πώς και πώς. Και αυτό είναι πρώτον θετικό για εμάς, γιατί μας περίμενε ο κόσμος με αγωνία μεγάλη και εμείς περιμέναμε να έρθει ο κόσμος πίσω. Οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες, με τους κομμωτές να βάζουν τα δυνατά τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και με τους ίδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Εγώ σαν Ειρήνη θα ήθελα να πω να μην φοβούνται. Το Ηράκλειο έχει πολύ άξιους κομμωτές που γνωρίζουν τι πρέπει να τηρήσουν. Πιστεύω ότι κρατάμε όλα τα μέτρα, οπότε ο κόσμος εμπιστεύεται τα κομμωτήρια. Αποδεδειγμένα πλέον τα κομμωτήρια δεν έχει διασπορά του ιού και ευτυχώς, για να είμαστε σε ένα ασφαλή περιβάλλον πρώτα εμείς και μετά ο κόσμος. Προσπαθούμε να τα έχουμε αραιά τα ραντεβού για να μην υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει ασφάλεια και να φτιαχτούν για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να φτιάξει και η ψυχολογία μας που είναι λίγο πεσμένη τώρα τελευταία.